Μ' ακούτε, εντάξει. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, ακούγεσαι. Ωραία, τέλεια. Γεια σε όλους, καλησπέρα. Με λένε Δαβίδ Κουτσογιαννόπουλο και έχω φτιάξει την Ατούρα Γκραέκα, έναν οδηγό για την άγρια φύση στην Ελλάδα, για όσους δεν το ξέρετε. Αυτός είναι ένας οδηγός που μέσα έχει έναν κατάλογο ζώων, κατάλογο ειδών, στο οποίο βρίσκονται και υποβρύχια ήδη. Είναι γύρω στα 1000 περίπου μέχρι τώρα. Εδώ και 10 χρόνια δηλαδή, μαζευτήκανε με τον καιρό. Τώρα πρέπει να πω ότι οδηγό πεδίου δεν λέμε ακριβώς τον κατάλογο των φωτογραφικών ζώων, ας πούμε, που έχουν διάφορες ιστοσελίδες. Πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί, γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα, από την ανάγκη μου, από το πάθος μου να αναγνωρίσω ένα είδος, έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Οδηγός πεδίου είναι συνήθως βιβλία τα οποία έχουν μέσα πάνω από όλα κλίδες αναγνώρισης. Τώρα, εντάξει, μέσα από μια φωτογραφία τα πιο απαραγνώριστα είδη μπορείς να τα καταλάβεις ποια είναι. Αλλά για να φτάσεις να ταυτοποιήσεις, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, ένα είδος, χρειάζεται πολύ χρόνος, πολύ διάβασμα και να κατεβάσεις πάρα πολύ υλικό. Θα έλεγα ότι ξεκινάς, εντάξει, το φωτογραφίζεις, το βλέπεις. Θα σας πω σε λίγο πώς κάποια φυτά είναι σαν ασκίδια, κάποια ασκίδια σαν φυτά, κάποια βριόζωα σαν φυτά, τέλος πάντων, και πώς μπερδεύονται όλα μαζί. Δυστυχώς οι γνώσεις μας δεν είναι πολλές για να ξέρουμε ακριβώς τι είναι κάτι. Επομένως, όταν φωτογραφίζει κάποιος κάτι, το πρώτο που κάνει είναι να πάει σε ένα φωτογραφικό οδηγό πεδίου να δει με τι μοιάζει, με ποιο ζώο είναι κοντά. Λοιπόν, όμως, δεν πρέπει πάντα δίπλα του να έχει ένα κατάλογο ειδών, δηλαδή μια επιστημονική εργασία με ένα συνολικό κατάλογο ειδών των ασκηδίων, των βριοζώων, των φυκών. Αυτό βέβαια σε κάποια φύλλα δεν είναι εύκολο. Έτσι, τα φύλλα είναι 10 ουσιαστικά, είναι τα φύκια που έχει μαζί, τα φύκια μαζί με τα αγκιόσπαρμα φυτά, οι σπόγγοι, τα κνιδάρια, οι σκόλικες, τα βριόζωα, τα ασκίδια, τα χοινόδερμα, τα μαλάκια και τα αρθρόποδα και τα ψάρια. Τώρα, πώς να βλέπεις και πώς να διαβάζεις ένα οδηγό πεδίο. Υπάρχουν φανταστικοί οδηγοί πεδίου, κυρίως του εξωτερικού, για παράδειγμα τον Doris, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και είναι από τα καλύτερα, γιατί έχει και πληροφορίες πάνω στις κλίδες αναγνώρισης. Το είπα προηγουμένως ότι ένας κατάλογος φωτογραφικός ειδών δεν είναι πάντα... Πρέπει να συνδυάσεις πολλές γνώσεις από παντού. Έτσι λοιπόν βρίσκεις το ζώο. Βρίσκεις έναν αστερία. Σου μοιάζει με 5 αστερίες. Πρέπει να κατεβάσεις και να έχεις μαζί σου τον κατάλογο ειδών των αστεριών ή ακόμα καλύτερα να έχεις το βιβλίο που είναι ένας οδηγός πεδίου της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, ας πούμε, τα Natura Graeciae, ας πούμε, τα οποία έχει όλους τους αστερίες. Και πάλι όμως αυτό δεν είναι ολόκληρο, γιατί είναι παλιά δουλειά. Και πάλι πρέπει να κοιτάξεις τα τελευταία είδη. Πρέπει να μπεις στο ΕΛΝΑΙΣ, του ΕΛΚΕΘΕ, να δεις τι είδη έχουν μπει. Θέλω να πω ότι όταν είσαι ερασιτέχνης και θέλεις να αναγνωρίσεις ένα είδος, αν εξαιρέσουμε τα απαραγνώριστα, τα οποία είναι τελικά η μειοψηφία των ειδών των υποβρυχίων, δηλαδή αυτά που είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, δεν είναι τόσα πολλά. Πρέπει να βάλεις μέσα και πολλές βοήθειες ακόμα, που σημαίνει ότι αυτό θέλει τρομερό διάβασμα και πολύ χρόνο να ψάχνεις. Έτσι λοιπόν, για να το πούμε πιο πρακτικά, ας πούμε βλέπεις κάτι που σου μοιάζει με σπόγο. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να είναι ασκίδιο. Δεν πρέπει να καθίσεις τους σπόγους, πρέπει να ψάξεις και τα ασκίδια για να δεις τι είναι. Όπως κάποια αρθρόποδα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μοιάζουν πάρα πολύ με δίθυρα μαλάκια. Όταν δεν το βρίσκεις λοιπόν, πρέπει να ψάξεις και άλλα φύλλα. Δηλαδή θέλει, δυστυχώς ακόμα οι θάλασσες δεν έχουν μελετηθεί όσο έχουν μελετηθεί
όσο έχει μελετηθεί η Γη, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο. Θα πρέπει πάντα όμως να ξέρουμε ότι για πολλά είδη, όπως ιδιαίτερα τα φύκια, οι σπόγγοι, τα βριόζωα, απαιτείται μικροσκόπιο. Αυτό θα πούν όλοι οι βιολόγοι. Εγώ, ας πούμε, έχω 1000 είδη και έχω γύρω στα 300 τα οποία δεν τα αγγίζω καν. Γιατί ξέρω ότι δεν γίνεται να αναγνωριστούν. Τώρα, υπάρχουν, ας πούμε, όπως είπα και πριν, υπάρχουν φύκια τα οποία μοιάζουν με βριόζωα. Βλέπουμε, ας πούμε, πάρα πολύ εύκολα αυτά τα φύκια, τα κόκκινα που είναι πάνω στα βράχια, κολλημένα, και σου κάνει κατευθείαν αυτό, είναι βριόζωο. Και όμως είναι φύκια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπεις στην Alga Ebays και να χαθείς πραγματικά, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν χιλιάδες είδη, γιατί στα φύκια ειδικά δεν έχουμε κατάλογο, δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα πόσα είναι, λέμε στο περίπου. Ακόμα χειρότερα είναι η κατάσταση στους σπόγγους. Οι σπόγγοι, να πω ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε πόσα, 50-60 είδη από τα ίσως εκατοντάδες που έχουμε. Οι σπόγγοι είναι αυτοί που κυρίως θέλουν μικροσκόπιο. Τώρα, στις ανεμόνες και στα κοράλια είναι πιο εύκολα, αν εξαιρέσεις κάποια ανθόζωα τα οποία είναι λίγο πιο μικρά και ίσως δεν έχουν προλάβει ή κάποια ανθόζωα που δεν έχουν προλάβει ακόμα να κάνουν τις αποικίες τους και να σου φαίνεται ότι είναι 2-3, ενώ θα μπορούσε άνετα να είναι 100, ας πούμε. Στις μέδουσες και στα υδρόζωα, οι μέδουσες είναι λίγο πιο εύκολες. Τα υδρόζωα είναι εξαιρετικά δύσκολα και θέλουν μικροσκόπιο και αυτά. Οι σκόλικες είναι εύκολοι, αλλά δεν είναι εύκολο να τις φωτογραφίσεις. Και εδώ μια πολύ σημαντική παρένθεση. Πρέπει να ξέρουμε πώς φωτογραφίζουμε στο βυθό, πώς δεν σηκώνουμε εύκολα πέτρες που δεν πρέπει να σηκωθούν. Πρέπει να μπορείς να αναγνωρίσεις πώς πρέπει να είσαι μέσα στο βυθό, γιατί αυτά είναι μικροσυστήματα. Αν το έχετε κάνει, αν έχει κάποιος ασχοληθεί, βλέπει κατευθείαν ότι μόλις θα πάρει κάποια ψάρια, αμέσως σε ακολουθούν και τσιμπολογούν κατευθείαν. Επομένως, η πρακτική του να σηκώνουμε πέτρες πρέπει να την κάνουμε με μεγάλη οικονομία, αν όχι καθόλου. Τα βριόζωα, μια πολύ δύσκολη κατηγορία επίσης, γιατί και εκεί δεν έχουμε πληροφορίες. Τα σκίδια το ίδιο, γιατί ένα σκίδιο μπορεί να έχει 10 μορφές διαφορετικές. Τα αγαπημένα εχινόδερα, με ευτυχώς μας θα είναι λίγο πιο πολύ, αλλά δεν ξέρουμε ότι, ας πούμε, έχουμε γύρω στους 40 αστερίες και ξέρουμε γύρω στους 5-6, δεν ξέρουμε παραπάνω. Βέβαια, αυτό συμβαίνει γιατί περισσότεροι είναι βαθύδι και άλλοι είναι μικροσκοπικοί. Τα μαλάκια, ευτυχώς για τους συλλέκτες, ευτυχώς που υπάρχουν οι συλλέκτες και τέλος πάντων μπορούμε να δούμε πώς είναι, έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Τα γυμνοβράχια δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζουμε, γιατί υπάρχουν, και αυτό πρέπει να σημειώσουμε, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από τα ζώα τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική και στη Δυτική Μεσόγειο. Μόλις τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται κάποια γενετικά και καταλαβαίνουμε και γίνονται συνεχώς, δηλαδή κάθε εβδομάδα γίνεται και ένας διαχωρισμός. Έτσι λοιπόν, γυμνοβράχια που έχουν φωτογραφηθεί, που μπορεί να είναι το ίδιο είδος στην Ισπανία, μπορεί στην Ελλάδα να μας φαίνεται τελείως διαφορετικό, αλλά δεν είναι το ίδιο είδος ή το αντίθετο. Δηλαδή, μπορεί να μας φαίνεται ίδιο και να είναι κάποιο διαφορετικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στα ψάρια φέτος, που βγήκε μια τρομερή επιστημονική μελέτη για την Guienia Vildenou, ή κάπως έτσι λέγεται, που είναι ένα μικροσκοπικό ψάρι 3 εκατοστών μόνο, ας πούμε, το οποίο πιστεύαμε ότι ήταν σε όλη τη Μεσόγειο. Τελικά ήρθαν κάποιοι στη χώρα μας και διαχώρισαν το είδος. Η Guienia Vildenou, ξέραμε ότι ήταν στην Ανατολική Μεσόγειο, τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει και υπάρχουν δύο νέα είδη. Μάλιστα, το ένα από αυτό, η Orientalis, είναι το μοναδικό ενδημικό ψάρι στην Ελλάδα, που το έχουμε βρει μέχρι τώρα μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κατάλογοι ειδών, οι οποίοι πρέπει να ξέρεις ότι αυτά τα ζώα έχουν φωτογραφηθεί στην Ελλάδα. Γιατί μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις λάθος.
Τώρα πάμε λίγο στα αγαπημένα ψάρια, τα οποία όσο και αν ακούγεται περίεργο δεν είναι τόσο εύκολα, ιδίως η οικογένεια των γοβιών. Τα ψάρια είναι, λέμε, σχεδόν σαν τα μανιτάρια. Πρέπει να τα μάθεις από τότε που γεννηθούν μέχρι τη στιγμή που οριμάζουν τελείως για να καταλάβεις ποιο είδος είναι. Εντάξει, υπάρχουν πολύ καλοί επιστήμονες. Υπάρχει ο Ρομπέρτο Πιλόν, ας πούμε, που ασχολείται με αυτά, ο Πάτσνερ. Και έτσι, παρότι ασχολούνται πολύ με αυτά, εγώ έχω επικοινωνία και με τους δύο και τους στέλνω γοβιούς και μου λένε αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Βέβαια, μου ζητάνε δείγματα και εγώ ως φυσιοδήφης δεν θέλω να δίνω δείγματα. Το ξέρω ότι είναι λίγο αντιπιστημονικό να δίνω δείγματα, αλλά είμαι φυσιοδήφης, δεν είμαι βιολόγος. Επομένως, ο καθένας όπου ετάχθη, ας πούμε, τέλος πάντων, και τους δίνω το μέρος και έρχονται και το βρίσκουν. Για να καταλήξω για τους οδηγούς πεδίου, δεν είναι δύσκολο ακόμα και ένας ερασιτέχνης, ακόμα και ένας φοιτητής να ξεκινήσει, όταν ξεκινήσει να φωτογραφίσει, να ξεκινήσει να φτιάχνει τον κατάλογό του, να έχει αγάπη ίσως για τα εχινόδερμα, που δεν είναι και τόσα πολλά, και να ξεκινήσει από αυτά που είναι λίγα, να το φτιάξει και να αρχίσει να τα βρίσκει. Όμως θέλει τόσο διάβασμα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, που έχω ξεκινήσει πριν 10 χρόνια, έχω κάνει εκατοντάδες λάθη. Στη διάρκεια αυτών των 10 χρόνων, η επιστήμη αλλάζει συνέχεια. Δηλαδή, αυτό που γίνεται και από Έλληνες επιστήμονες, αλλά εδώ πρέπει να εξάρω λίγο και τη δουλειά των Τούρκων επιστήμονων. Έτσι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Και βέβαια των Ισπανών και των Γάλλων. Θέλω να πω ότι δεν είναι δύσκολο για κάποιον στις βουτιές του. Εμένα από τα 1000 ζώα που έχω φωτογραφίσει στους βυθούς, το 80% είναι με snorkeling. Δεν είναι καν με κατάδυση. Και αυτό γιατί αυτό που πρέπει να ξέρεις, πρέπει να έχεις γνώσεις γεωλογικές, πρέπει να έχεις γνώσεις μετεωρολογικές. Έχει τύχει να φωτογραφίσω ένα σπάνιο γυμνοβράχιο γιατί ήξερα ότι το προηγούμενο βράδυ είχε μπούκα και μπορεί να έβγαλε πράγματα σε μια συγκεκριμένη ακτή. Πήγα, βούτυξα και βρήκα κάτι το οποίο δεν περίμενα να βρω γιατί είναι ένα γυμνοβράχιο το οποίο ζει κάτω από τα 30 μέτρα. Πρέπει δηλαδή που θέλουμε ανθρώπους, το λέω γιατί θέλουμε ανθρώπους, φοιτητές, να φωτογραφίζουν, να δείχνουν, να ψάχνουν. Λείπει αυτό. Λείπει ο φυσιοδήφης. Φυσιοδήφες οι οποίοι είναι, ξέρεις, γιατί οι φυσιοδήφες έχουν ένα πάθος. Έχουν ένα πάθος που δεν το έχουν τόσο πολύ οι βιολόγοι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ συνεργάζομαι με βιολόγους και μου ζητάνε συνέχεια πού το βρήκες αυτό, τι φωτογραφικό υλικό είναι αυτό και τους λέω ότι μα δεν βουτάτε, ξέρεις. Συνήθως δεν βουτάνε πολύ. Είναι λίγοι οι επιστήμονες στην Ελλάδα που βουτάνε. Τώρα, αν θέλετε να φτιάξετε ένα δικό σας οδηγό πεδίου, θα πρέπει να προσέχετε ένα πράγμα. Το copyright. Αυτό θα είναι κάτι βασανιστικό. Εγώ έχω δει φωτογραφίες μου και μέχρι και σε επιστημονικά paper, για να μην πω σε άλλους καταλόγους ή τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε το υλικό σας, γιατί το υλικό σας μπορεί να είναι εξαιρετικά σπάνιο, εξαιρετικά χρήσιμο για κάποιους ανθρώπους. Βεβαίως, να το δίνετε σε επιστήμονες, αλλά να έχετε το νου σας γενικά. Τώρα, δεν μπορώ ακριβώς, γυρίζω λίγο πίσω σε αυτό που είπα πριν, δεν μπορώ ακριβώς να σας πω πώς να ξεχωρίσετε ένα σπόγκο με ένα ασκίδιο που μοιάζει εκπληκτικά με ένα σπόγκο. Εντάξει, έχει λιγότερες εισόδους και εξόδους ο σπόγκος, και αυτό όμως και πάλι μπορεί να μην ισχύει. Θέλει λοιπόν πάνω απ' όλα, όταν κοιτάς έναν οδηγό πεδίου, όταν δεις, ας πούμε, ένα μικρό ανθόζο, ας πούμε, να κοιτάξεις και κάπου αλλού, να κοιτάξεις και μήπως είναι και κάτι άλλο. Άμα δεις ένα φύκος, να κοιτάξεις μήπως είναι ένα βριόζο. Δεν πρέπει να μένεις δηλαδή ότι αυτό είναι αυτό, το λάθος που έκανα εγώ για καιρό. Υπήρξε κάποια στιγμή που πλέον είχα διαβάσει και είχα μάθει αρκετά και λέω
Εσύ αυτό δεν είναι. Α, αυτό μπορώ να το αναγνωρίσω, γιατί αυτό μοιάζει περισσότερο με βριόζο τώρα, ας πούμε. Αυτή είναι η οδηγή πεδίου. Η καλύτερη οδηγή πεδίου, δυστυχώς, που δεν έχουμε πάρα πολλούς, αν εξαιρέσουμε τη Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, που τέλος πάντων μας δείχνουν κάποιους παλιούς καταλόγους, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμοι. Δεν έχουμε πάρα πολλούς οδηγούς πεδίου. Δηλαδή, να βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Όχι κατάλογο ειδών, οδηγούς πεδίου με κλείδες αναγνώρισης, κανονικά, είναι ελάχιστοι. Έχουμε καταλόγους των φύλων από επιστήμονες, πόσα μαλάκια έχουμε, πόσα ψάρια έχουμε, τα οποία ανανεώνονται συχνά, αλλά και πάλι είναι τόσο γρήγορες οι ανακαλύψεις, που δεν προλαβαίνεις να καταχωρήσεις σε καινούργια είδη στο Excelsior, ας πούμε. Εγώ θα σας πω μερικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και εγώ τις χρησιμοποιώ πολύ για να ξεκινήσω πριν πάω στα papers. Είναι το Doris το γαλλικό, το οποίο μπορεί να έχει ήδη βέβαια τα οποία ανήκουν στη Γαλλία, στη Μεσογειακή Γαλλία, στη Γαλλία της Μεσογείου μάλλον. Αλλά παρόλα αυτά ξεκινάς από εκεί. Υπάρχει βέβαια το C-Slacks, ας πούμε, το C-Slacks Forum, υπάρχουν τα C-Slacks του Mediterranean Sea, πάρα πολύ σημαντικό το Worms, για να ξέρεις τι γίνεται, που όμως και εκεί έχω βρει κάποια λάθη, το Fishbakes, εκπληκτικό, όμως και εκεί υπάρχουν κάποια λάθη. Δηλαδή, όσο περισσότερο μαθαίνεις κάποια πράγματα, βλέπεις ότι αυτός έχει κάνει λάθος. Έχουν έρθει παιδιά και σε μένα, που βεβαίως έχω κάνει εκατοντάδες λάθη, και μου έχουν πει, φίλε, αυτό όμως πώς. Και λέω, αυτό το paper δεν το ήξερα. Έχεις δίκιο, κάτι άλλο είναι. Ένας πολύ καλός κατάλογος ειδών και κάποιες φωτογραφίες είναι το Ελναΐς του Ελκεθέ, για τα ξενικά, τα οποία, εντάξει, μας έχουν ζαλίσει τα μυαλά, δηλαδή μας έχουν πάρει τα μυαλά, δεν ξέρουμε τι βλέπουμε πια, γιατί αυξάνονται ραγδαία και στο μυαλό σου έχεις, λες, ξενικό, πόσα να είναι. Και όμως είναι πολλά σε πολλές περιοχές. Το Sea Life Base είναι πάρα πολύ καλό. Όπως και το Marine Species Identification Portal, είναι ένα πάρα πολύ καλό site, γιατί είναι από τα ελάχιστα site, μαζί με τον Doris, που έχουν κλείδες αναγνώρισης. Οι κλείδες αναγνώρισης θα σας σώσουν από το άγχος και από τον πόνο. Αυτά ήθελα να πω. Αυτή είναι η οδηγή. Μην τους δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία πέρα από μια αρχική όψη, γιατί πρέπει να είμαστε και επιστημονικά σωστοί όσο μπορούμε. Παρότι, τουλάχιστον εγώ, παρότι είμαι ερασιτέχνης, το προσπαθώ όσο πολύ να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, όσο και αν θέλω γρήγορα να ταυτοποιήσω ένα ζώο. Βλέπουμε λοιπόν από οδηγούς πεδίου ή από καταλόγους ειδών τις φωτογραφίες. Ανεμιζόμαστε περίπου που σε ποιο φύλλο βρίσκονται αυτά και αμέσως μετά τρέχουμε στους καταλόγους ειδών. Πατάμε ένα-ένα είδος, αν υπάρχει φωτογραφία του, αν υπάρχει περιγραφή του με κλείδα αναγνώρισης, έχει καλώς, ενώ στο Google, ό,τι μπορούμε να μάθουμε γι' αυτό. Και αποφασίζουμε αν θα το ταυτοποιήσουμε ή όχι. Αποφασίζουμε δηλαδή σε πόσο % θα είμαστε αυστηροί ή θα κάνουμε εκπτώσεις. Δεν είναι δύσκολο για κάποιον να ξεκινήσει το δικό του οδικό πεδίο. Μέσα σε μία βόλτα μπορεί να δει εκατοντάδες είδη, δηλαδή μέσα σε ένα τετραγωνικό μέτρο μπορεί να δει δεκάδες είδη. Χρειαζόμαστε περισσότερους φυσιοδίφες που να βρίσκονται στο πεδίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν ήμουν υπερφύαλος ή αν, εντάξει, καταλάβατε κάποια πράγματα.
Έχω εγώ μια ερώτηση, Δαβίδ. Ναι. Είπες τι είναι μπούκα. Να σε ρωτήσω τι είναι μπούκα που είπες. Που ανέφερες για τα γυμνοβράχια στο βάθος ότι είδες από την προηγούμενη μέρα. Εννοώ ότι κοιτάζω τον καιρό. Πριν βουτήξω, εγώ καταρχήν κοιτάζω τη γεωλογία. Για να καταλάβω αν έχω βρεθεί σε ένα νησί ή σε ένα μέρος το οποίο, όπως η γεωλογία κατεβαίνει κάτω, όπως η πάνω η γεωλογία κατεβαίνει κάτω, ξέρω ότι, ας πούμε, εκεί έχει πυλό. Υπάρχουν, ας πούμε, στο Νότιο Ευωϊκό μεγάλες εκτάσεις με πυλό. Ο πυλός είναι ένα υλικό, θα σου πω και για την μπούκα. Ο πυλός, ας πούμε, είναι ένα υλικό που επιτρέπει σε δίθυρα μαλάκια με ελαφρό όστρακο να διεισδύσουν και να κάνουν τη φωλιά τους μέσα. Πάω λοιπόν εκεί και κατευθείαν θα βρω, ας πούμε, το Φόλας Δάκτυλους. Το ξέρω από πριν. Μπορεί όμως να βρω και κάτι άλλο που δεν βρίσκεται σε κάποιες άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν πρέπει να κοιτάς και τη μετεωρολογία. Δηλαδή, έχω βρεθεί στη Δονούσα, ας πούμε, και η Δονούσα τέλος πάντων έχει την Καλοταρίτισσα, η οποία είναι ένας κόλπος σαν μια γλώσσα, που απέναντι όμως έχει ένα νησί που δημιουργεί ένα ισχυρό ρεύμα, αυτό το νησί που είναι κοντά στην Αττική, έτσι δημιουργείται ένα ισχυρό ρεύμα και όλα καταλήγουν εκεί. Και λέω, και είπα μέσα μου, ας πούμε, ότι ωραία, όλα καταλήγουν εκεί, επομένως θα δω πότε θα έχει τον κατάλληλο καιρό, πότε θα έχει μπούκα, δηλαδή μπαίνει μέσα, ας πούμε, αυτό είναι η μπούκα, μπαίνει μέσα το ρεύμα. Αδούρα, έτσι το λέμε. Και την επόμενη μέρα είδα τη Σπανακά στα μάτια σε μια παραλία 50 μέτρων. Γιατί είχε βγάλει πράγμα. Ας πούμε, κάτι άλλο που... Επειδή μιλάμε τώρα για ψάξιμο και έχει γεωδικού πεδίου, κάτι άλλο που λίγοι κάνουν είναι ότι πρέπει να ψάχνουμε πάρα πολύ τα νεκρά φύκια, τα νεκρά αντικείμενα που επιπλέουν. Μπορεί να βρεθεί ζωή και στις σημαδούρες γύρω-γύρω. Μπορεί να βρεθεί ζωή όπου μπορεί να βρεθεί ζωή. Δηλαδή, ζωή το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο χώρο. Αυτό εννοούσαμε. Δηλαδή, για το ψάξιμο πρέπει να έχεις και κάποιες όχι ιδιαίτερα μεγάλες. Αυτό γίνεται με τα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο άσχετος ήμουνα και πόσα λάθη έχω κάνει, δηλαδή. Γιατί δεν είμαι βιολόγος, είμαι ένας απλός φυσιοδύφης. Και έχω κάνει λάθη όχι μόνο στα υποβρύχια, στα φυτά, γιατί ο κατάλογος ειδών στη Natura Greca έχει και άλλα ζώα, τέλος πάντων, και φυτά. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να είσαι αυστηρός, πρέπει να είσαι αυστηρός. Παλιότερα δεν ήμουνα και... Ξέρεις, τα λάθη δεν είναι ωραία. Αλλά τα λάθη τα κάνουν όλοι. Λάθη κάνουν και αυτές τις ιστοσελίδες που σας είπα πριν. Σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Ανατρέχοντας την ιστοσελίδα της Natura Greca. Ναι, ναι. Πώς κάποιος απλός πολίτης, ο οποίος έχει βρει κάποιο είδος, ναι, μπορέσει με εύκολο τρόπο να ταυτοποιήσει αυτό που έχει βρει. Ναι. Αυτό που βλέπω είναι γενικά σαν μια εγκυκλοπαίδεια η ιστοσελίδα να παρουσιάζει τα είδη. Όχι, ναι, ότι μπορείς να τα βάλεις σε κάποιες κλίδες και να σου βγουν. Όχι, δεν έτσι υπάρχουν κλίδες. Αυτό ακριβώς. Το είπα από την αρχή. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τον οδηγό πεδίου από τον κατάλογο ειδών. Ο οδηγός πεδίου είναι αυτός ο οποίος έχει την κλίδα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όμως, σελίδες σαν τη δικιά μου και άλλες πολλές βοηθάνε ακριβώς επειδή το πρώτο πράγμα για να ταυτοποιήσουμε κάτι να το δούμε και αλλού. Βοηθάνε λοιπόν σε ένα πρώτο επίπεδο να δεις ότι αυτό το ζώο μοιάζει με αυτό, ότι αυτό το ζώο μπορεί να μην είναι ασκίδιο, μπορεί να είναι σπόγκος. Βοηθάνε σε ένα πρώτο επίπεδο και μετά πηγαίνεις στις οικογένειες. Μετά θα πρέπει να έχεις έναν κατάλογο δικό σου. Υπάρχουν επιστημονικοί κατάλογοι πολύ καλοί σε κάποια φύλλα, όχι σε όλα. Και μετά ξεκινάς. Αυτό μου μοιάζει με αυτή την οικογένεια. Δηλαδή πατάς, ας πούμε, πατάς κοθυλόριζα τουμπερκουλάτα. Εντάξει, είπα ένα απαραγνώριστο τώρα, τέλος πάντων. Πατάς και λες, μπορεί να μοιάζει με ένα άλλο είδος. Βρήκα τουλάχιστον την οικογένεια.
Επομένως, απορρίπτω κάποια είδη. Είναι σημαντική η κατάλογη ειδών, γιατί δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες. Δεν υπάρχουν πολλοί κατάλογοι ειδών και ιδιαίτερα δεν υπάρχουν πολλοί κατάλογοι ειδών για την Ελλάδα από φωτογραφίες που έχουν φωτογραφηθεί στην Ελλάδα. Αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν είναι δηλαδή πανάκια ο κατάλογος ειδών. Είναι μια πρώτη επαφή. Ωραία, το είδα και αλλού. Υπάρχει. Ξεκινάω την έρευνά μου. Είναι πολύ λίγη η πληροφορία που έχουμε σε κλίδες αναγνώρισης. Εντάξει, ένας κατάλογος ειδών σαν το δικό μου, είπα και πριν, έχω 1000 είδη και έχω άλλα 300 που δεν έχω τολμήσει να τα ταυτοποιήσω. Αλλά τουλάχιστον για τα παραγνώριστα που είναι και τα πιο κοινά, εντάξει, υπάρχει αρκετό υλικό. Μήπως θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν links από την δική σας την ιστοσελίδα σε αυτές τις... Όχι μόνο links, και κλείδες αναγνώρισης μπορούν να μπουν. Είναι πολύ χρήσιμο και σας ευχαριστώ που το λέτε για να πω πολύ απλά ότι δεν προλαβαίνω απλά. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Γυρνά, ας πούμε, ασχολούμαι και με τους βιοτόπους, ασχολούμαι και με άλλα πράγματα και τέλος πάντων αυτό είναι για στο μέλλον σίγουρα θα το κάνω. Έτσι πρέπει να γίνει, όπως το λέτε. Γιατί σαν σελίδα έχει απήχηση, την έχω παρακολουθήσει και πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ένα μήνυμα για τα ψάρια της Ελλάδας. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα για τα ψάρια της Ελλάδας. Ναι, ναι. Απλά κοιτούσα για το βιβλίο αυτό και βλέπω ότι έχει εξαντληθεί και απλά ήθελα να ρωτήσω αν θα επανακυκλοφορήσει. Θα επανακυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Εξαντληθεί, θα είναι ακόμα άλλες 100 εικονογραφήσεις με όλα αυτά που έχουμε ανακαλύψει εδώ και 10 χρόνια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι σχεδόν ένα άλλο βιβλίο. Δηλαδή από τις 410 εικονογραφήσεις που υπήρχαν, τώρα φτάνουμε τις 500 σχεδόν. Και έχουν γίνει τρομερές ανακαλύψεις. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε και θα μπορούσα να μιλάω ώρες και θα επανακυκλοφορήσει πολύ αλλαγμένο και πολύ εμπλουτισμένο σχεδόν διαφορετικό βιβλίο μέσα στο φθινόπωρο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ψάρια της Ελλάδας. Τι να πω, αφού βλέπω ότι δεν... Τα ψάρια της Ελλάδας τώρα, το τι πόλεμος έχει γίνει κάθε εβδομάδα, ανακαλύπτουμε και ένα καινούριο είδος σχεδόν. Ανακαλύπτουμε από το προηγούμενο βιβλίο ήδη, ανακαλύψαμε μετά το 2010, γιατί τότε βγήκε το προηγούμενο βιβλίο, τα οποία τελικά δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Και νομίζαμε ότι ήταν αυτά. Ανακαλύψαμε είδη που δεν έχουν καταγραφεί, ας πούμε, στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες και έχουν καταγραφεί κατά κόρον στην Ιταλία και στην Τουρκία, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην υπάρχουν και στην Ελλάδα, γιατί έχουν καταγραφεί σε μεγάλους πληθυσμούς. Πρέπει να παίρνεις υπόψη σου πολλά πράγματα, δηλαδή, και θέλει πάρα πολύ ψάξιμο. Είδαμε ψάρια, ας πούμε, βαθύβια, τα οποία τα γνωρίζαμε το χρώμα τους μόνο από τα δείγματα και ξαφνικά φωτογραφήθηκαν. Αυτό που έχουν κάνει τα βαθισκάφη, ας πούμε, είναι τρομερό. Μας έχουν δείξει ποια είναι τα ζώα κανονικά. Το νεμίχθης Πολοπακέου στο ψαλιδόχελο, ας πούμε, εγώ στο πρώτο βιβλίο το έχω φωτογραφίσει μαύρο από το δείγμα. Τελικά είναι άσπρο, διάφανο, με μαύρες βούλες, ένα πανέμορφο ζώο, ας πούμε. Όλα αυτά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ένα revised, πώς το λένε. Και θα βγει με πολύ υλικό. Να προσθέσω ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε η συστηματική υποβρύχια έρευνα. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αρχίσει να παίρνει λίγο προς τα πάνω και να προσφέρει πολύ υλικό πληροφοριακό. Ναι. Μάλιστα οι νέοι φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο τους στις θαλάσσιες επιστήμες ή στις βιολογικές επιστήμες, αυτοί
τι είναι οι οποίοι θα δώσουν από εδώ και πέρα μέσα από τα ενδιαφέροντά τους και τα χόμπι τους, πληροφορίες για την Ελλάδα. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, ασφαλώς και υπάρχουν, απλά δεν έχουν εξερευνηθεί. Ξέρετε αυτό τι συμβαίνει. Ναι, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν δίνονται λεφτά στην έρευνα. Α, καλά, ναι. Τα λεφτά που δίνονται στην έρευνα στην Τουρκία είναι δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο σύγκρισης. Όμως, γι' αυτό το είπα και πριν, φτιάξτε οδηγούς πεδίου, φτιάξτε καταλόγους ζώων. Όμως, με μία μασκούλα, μία φωτογραφική μηχανή, μπορείς να ανακαλύψεις, δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά, χρειάζεται να έχεις πάθος. Να είσαι ένας φοιτητής, φυσιοδήθης με πάθος. Αυτό. Εγώ δεν είχα τίποτα άλλο από πάθος και άγνοια. Μόνο πάθος και άγνοια είχα. Αλλά με τα χρόνια μπορείς να μαζέψεις πολύ υλικό. Κάποια παιδιά να ρωτήσουν αν έχουν κάτι. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, να ανακεφαλαιώσω λιγάκι. Κατάλογος φωτογραφικός ειδών. Πάμε, το κοιτάμε για να δούμε ποιο ζώο είναι. Έχουμε υπομονή και κοιτάμε και άλλα φύλλα, γιατί μπορεί να μοιάζει με κάποια ζώο ενός άλλου φύλλου. Το κάνουν πάρα πολύ τα θαλάσσια, να έχουν μιμητική, τέλος πάντων, να έχουν μιμητική συμπεριφορά. Βρίσκουμε κάτι που του μοιάζει. Έχουμε ήδη κατεβάσει κατάλογο ειδών επιστημονικό, ποια ζώα ζουν στη χώρα μας. Αρχίσουμε και ψάχνουμε ένα-ένα ζώο, ο χρόνος που θα καταναλώσει είναι τεράστιος, αλλά μόνο έτσι γίνεται. Αρχίζουμε και ψάχνουμε ένα-ένα ζώο, πρώτα φωτογραφικά να δούμε πόσο ταιριάζει με το δικό μας και μετά να ψάξουμε να βρούμε αν δεν έχουμε κλειδί αναγνώρισης. Αν βρούμε ότι μοιάζει πραγματικά εκπληκτικά η φωτογραφία, εντάξει, είναι αυτό πια. Και αν έχουμε βέβαια και την κατανομή του. Είναι αυτό. Αν όχι, το αφήνουμε στην πάντα και περιμένουμε κάποιους επιστήμονες να μας μιλήσουν για κλείδες αναγνώρισης. Αλλά είναι τόσα πολλά, είναι τόσο όμορφα που και είναι παντού. Επομένως, βουτήξτε. Και φτιάξτε το δικό σας κατάλογο ζώων. Blog. Φτιάξτε blog. Βρήκα αυτά. Φτιάξτε blog με περιοχές. Με έχουν βοηθήσει. Ας πούμε, υπάρχει ένας Κροάτης που έχει το Adriatis Egea, μια ιστοσελίδα, ένα blog δικό του, ο οποίος φωτογραφίζει από συγκεκριμένες περιοχές και λέει αυτά τα τράβηξα εκεί, αυτά τα τράβηξα εκεί, αυτά τα τράβηξα εκεί. Τεράστια συνεισφορά. Δηλαδή, συχνά πηγαίνω στην ιστοσελίδα του όταν δεν βρίσκω, όταν κάποια είδη δεν τα βλέπω. Και όντως ο άνθρωπος έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δαβίδ, μιλήσαμε χτες για το εργαλείο iNaturalist, που στην ουσία κάνει μια λίστα αυτόματα από ό,τι τραβάς. Με χάρτη, με πληροφορίες, όλα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το εργαλείο. Ξέρω το εργαλείο. Ακόμα δεν έχω... Το έχω ψάξει βέβαια. Ακόμα είναι στα σπάργανά του το εργαλείο και είναι τρομερή ιδέα και σκέψη. Απλά, έχουν γίνει πολλά λάθη. Δηλαδή, ταυτοποίησης. Θέλει λίγη περισσότερη προσοχή, δεν ξέρω ποιος το χειρίζεται και τι γίνεται στις αναγνωρίσεις. Δεν ξέρω, ίσως επειδή... Είναι παγκόσμια πλατφόρμα. Είναι εθελοντές που δίνουν φωτογραφίες και γίνεται γρήγορα, δεν ξέρω πώς γίνεται η αναγνώριση. Χρειάζεται να γίνει, επειδή είναι μεγάλο project και τέλος πάντων αξίζει, χρειάζεται λίγη περισσότερη δουλειά στην αναγνώριση. Να σου απαντήσω σε αυτό. Είναι παγκόσμια πλατφόρμα. Έχει φτιαχτεί από το California Academy. Και επειδή είναι παγκόσμιο και αυτά, η ταυτοποίηση και αυτά είναι από την κοινότητα των μελών. Βέβαια, έχει πολλούς θαλασσοβιολόγους, ζωολόγους, ταξινομιστές κλπ. Μέσα. Αλλά είναι η πλειοψηφία των μελών τι θα ψηφίσει από κάτω. Οπότε, αν κάποιος μπαίνει και βάζει ό,τι να είναι, μέχρι να μπουν άλλα άτομα να βάλουν το σωστό ώστε να υπερισχύσει, υπάρχει λάθος αναγνώριση. Είναι καινούργιο και φτιάχνεται σιγά σιγά επομένως. Εντάξει, δεν το προσθέτω, δεν το απορρίπτω. Απλά ακόμα δεν έχω βρει αυτό που θέλω εκεί. Για τις δικές μου αναγνωρίσεις, καταλάβες. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά.
Αυτό θα το δείξει το μέλλον. Αν θα αντέξει. Γιατί να μην πεθάνει. Αφού είναι παγκόσμιο, πώς δεν θα αντέξει. Θα επικρατήσει, δεν θα αντέξει. Καλά. Πολλές πλατφόρμες είχαν φτιαχτεί στο παρελθόν και οι περισσότερες δεν αντέξαν όμως. Υπερισχύσανε κάποιους όπως το eBay, ας πούμε, για τα πουλιά. Ναι, έτσι είναι. Πάντως, έχω εδώ στην κάμερα ένα από τα βιβλία, έτσι. Ναι, για τα κοχύλια της Ελλάδας. Ναι. Αυτό, ό,τι και να βάλεις, δηλαδή άμα σας δείξω εδώ πέρα, κάποια δεν αναγνωρίζουν ούτε μέσω φωτογραφιών. Ναι. Μιλάμε για τα κοχύλια της Ελλάδας, λένε για 1200 είδη. Που είναι πολύ λίγα άτομα που ξέρουν πραγματικά να τα αναγνωρίσουν. Ναι, είναι πολύ λίγοι. Ναι. Πάντως είναι τυχερά τα κοχύλια ή τα μαλάκια της Ελλάδας. Τα μαλάκια της Ελλάδας υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται πολύ. Είναι ότι είναι εύκολο να φωτογραφηθούν. Ναι. Εντάξει, και είναι, καταρχήν είναι πανέμορφα όταν τα φωτογραφίζεις ζωντανά, με τα πόδια τους έξω, πολύχρωμα. Δηλαδή, εγώ αυτό κυνηγάω περισσότερο από τα κοχύλια τα ίδια. Τα άδεια όστρακα, δηλαδή. Είναι πανέμορφα. Τα σώματά τους, που δεν τα βλέπουμε συχνά. Ναι. Μην διστάς κάποιος αν έχει να κάνει κάποια ερώτηση, έτσι. Όσο χάζει μπορεί να ακούγεται η ερώτηση. Ναι, παιδιά. Είναι ευκαιρία τώρα να σας απαντηθούν όλες τις απορίες που μπορεί να έχετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Ήρα είμαι εγώ. Να βάλω και την κάμερα να με βλέπετε. Εγώ ήθελα να πω, εγώ μένω στην Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια τώρα. Έφυγα από την πόλη, δεν αντέχω. Και από παιδί μου άρεσε η θάλασσα πάρα πολύ. Δηλαδή ήμουνα ώρες στη θάλασσα και βλέπω τρομερή διαφορά. Δηλαδή το τι έβλεπα μέσα στη θάλασσα και... Δεν υπάρχουν τα περισσότερα είδη πλέον, έτσι που τα βλέπω. Και δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν γενικά πλέον. Δηλαδή αστερίες, μέχρι και υπόκαμπες που βλέπω εδώ. Κοίτα, νομίζω ότι ο ΙΕΤΟ έχει τρίτη την καταστροφή των θαλασσών ως πρόβλημα, ας πούμε. Ραγδαία προχωράμε προς εκεί, δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι. Παντού έχουν λιγοστέψει. Θα πω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Ελλάδας οι ανεμότρατες έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Γενικά, κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει με αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ότι, ας πούμε, οι μέδουσες που έχουν αυξηθεί, είναι γιατί δεν υπάρχουν πολλά ψάρια για να φάνε τις νύμφες τους. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι μέδουσες. Δυστυχώς, μέσα στα πολλά κακά, που ζούμε σε όλο το επίπεδο. Η αειφορία είναι το πιο δύσκολο πράγμα, το πιο δύσκολο ανθρώπινο πρόβλημα, ας πούμε, η αειφορία. Παρ' όλα αυτά, μην απογοητεύεσαι. Ψαχτήρι. Ξέρεις, μερικές φορές βλέπεις ένα τετραγωνικό μέτρο και κάτι άλλο που δεν είπα και είναι σημαντικό, για να βρεις κάτι, χρειάζεται να προσαρμόσεις το μάτι σου. Το μάτι μας ως ανθρώπινο είδος έχουμε μάθει να βλέπουμε συγκεκριμένα μεγέθη. Δηλαδή θα πρέπει να πεις ότι εγώ τώρα θέλω να δω τι κρύβεται εδώ, σε αυτό το πράγμα. Το μάτι προσαρμόζεται. Και ξαφνικά βλέπεις πολλά ζώα εκεί που σου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι. Εγώ π.χ. χταπόδια έβλεπα άπειρα. Έβγαινα δηλαδή και στα... Δηλαδή έβγαινα και με τη μάσκα και έβλεπα πάρα πολλά. Τώρα για να δω χταπόδι, για να βρω, δεν βρίσκω με τίποτα. Δηλαδή πάντα έβρισκα και επειδή δεν φαίνονται και μερικές φορές, γιατί είναι κρυμμένα και αυτά, τώρα πολύ σπάνια θα βρω αυτά τα πόδια. Δηλαδή... Λιγοστεύουν. Κοίταξε, πέρα από αυτό, φταίει και η κλιματική αλλαγή που έχει αυξήσει τη θερμοκρασία των θαλασσών μας, φταίνε και τα εισβολικά ήδη, αλλάζει. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά νερά, το οποίο οι βιολόγοι θα πρέπει να το βρουν σε μια τρομερή ευκαιρία, είναι ότι γίνεται
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ολόκληρη μεταστροφή των οικοτόπων. Αλλάζουν οι οικότοποι λόγω της αύξησης, της σχετικής αύξησης θερμοκρασίας και των ξενικών ειδών που έρχονται. Δεν θα βλέπουμε αυτά τα ψά, δεν θα βλέπουμε πλέον συχνά χταπόδια, θα βλέπουμε συχνά κάποια άλλα πράγματα. Mm. Αλλάζει, αλλάζει, τα μεσογειακά οικοσυστήματα αλλάζουν. Και δεν εγώ έμενα... Πες μου. Συγγνώμη, εγώ έμενα Αυστραλία και είχα πάει στη Τασμανία και πήγα και με έναν τύπο με τη βάρκα, τέλος πάντων βγήκαμε, και αυτός ήταν τρομερός. Δηλαδή μιλούσε με τα δελφίνια, τώρα μιλάμε κατά δύσεις, τρομερός, δεν υπήρχε. Να τριχιάζω και μόνο που το λέω, ναι, ναι. Γιατί αυτός ασχολιόταν και με τη φύση γενικά και με τα καγκουρό, γιατί τα σκοτώνε στην Αυστραλία τα καγκουρό, και με τα wallabies που είναι σαν καγκουρό μικρά. Ναι, 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 ναι. Αυτός μου λέει, επειδή τα σκοτώνε και τα πατάνε στο δρόμο, αυτός σταματούσε. Και ήταν έγκυα wallabies με μωράκια μέσα και έσωζα τα μωράκια και μου δείχνε τα μωράκια που τα είχε και τα τάιζε με μπιμπερό. Μιλάμε τώρα τύπος τρομερός. Ναι, ναι, ναι. Και ήξερε και τη θάλασσα πάρα πολύ καλά. Και όταν βγήκαμε και με την βάρκα, μίλαγε με τα δελφίνια, ήξερε τα ονόματά τους αυτά και μου δείχνει και μικροοργανισμούς μέσα στη θάλασσα. Και μου είπε ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί, αν εξαφανιστούν, θα καταστραφούν όλα τα είδη. Μου δείχνει τα... τους γλάρους και μου έλεγε ότι αυτοί οι γλάροι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι. Γιατί όλα αυτά είναι ένας κύκλος ζωής αυτό, δηλαδή το ένα τρώει το άλλο, αυτό... Το... Θα σου πω κάτι, πολύ... θα πω κάτι πάρα πολύ απλό που πρόσφατα έχει βγει από επιστημονικό paper. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το φυτοπλακτόν του πλανήτη, γιατί πολύ απλά έχουν ελαττωθεί τα μεγάλα κοιτώδη φάλαινες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά περιττώματα από αυτά τα ζώα τα οποία είναι η τροφή του φυτοπλακτούν. Τα περιττώματα των μεγάλων κοιτωδών είναι μία από τις βασικές τροφές του φυτοπλακτού. Που βέβαια αν τελειώσει το φυτοπλακτό θα χάσουμε δηλαδή το οξυγόνο μας απλά. Αυτό. Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να έχουμε, κρατάμε και μια ψυχραιμία, γιατί γίνονται πολλά δρακουλιάρικα πράγματα, πολλές καταστροφές. Απλά βλέπω τη διαφορά εγώ αυτό, δηλαδή βλέπω μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι. Καλά, μην μιλήσω τώρα για τα σκουπίδια, γιατί φέτος δηλαδή το πόσο σκουπίδια έχω βρει στη θάλασσα, όσο καμία άλλη χρονιά, που υποτίθεται όλοι ήταν μέσα λόγω lockdown. Είναι νομοτελειακό, αλλά... είναι νομοτελειακό ότι θα αλλάξουν τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Νομοτελειακό. Αλλάξουν. Δεν θα είναι τα ίδια. Μπορεί να είναι πιο όμορφα. Αυτό, να αλλάξουν και να έρθει κάτι αυτό. Θα έρθουν πιο όμορφα πράγματα, πιο χρωματιστά μάλλον προς το παρόν, λίγο πιο επικίνδυνο, αλλά θα τη βολεύσουν. Άμα το πάρουμε... άμα το πάρουμε σε θέμα ψαριών, που στην Ελλάδα έχουμε, ξέρεις, όλα τα γκρι χρώματα και έρθουν τίποτα τα τροπικά, τα μπλε, πορτοκαλί, πράσινα, κίτρινα, σίγουρα είναι πιο ωραίο, όμορφο. Ναι. Αλλά πόσο καλό θα κάνει είναι το θέμα. Δεν νιώθω. Ήμουνα στην... Ναι, ναι. Και στην Αυστραλία που είχα πάει, ήμουνα στο Great Barrier Reef, είχα πάει. Κοράλια δεν υπάρχουν, δεν είδα τίποτα από κοράλια. Τα έχουν καταστρέψει όλα. Τα έχουν πάρει όλα. Εντάξει, είναι και χιλιάδες χιλιόμετρα αυτό. Ναι, γενικά απογοητεύτηκα. Δηλαδή πήγα εκεί και απογοητεύτηκα. Λέω, πού είναι ρε παιδιά τα κοράλια, τι έγινε, και μου λένε, ναι, τα περισσότερα έτσι κι αλλιώς. Εγώ έχω βουτήξει σε βυθούς στην Ελλάδα που βλέπω πράγματα και λέω, Χριστέ μου, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να έχει τόσα πολλά πράγματα. Υπάρχουν ακόμα. Ναι, ναι, σίγουρα. Εννοείται. Θέλει και λίγη εξερεύνηση. Πού μένει στην Πελοπόννησο, αν επιτρέπετε. Επίδαυρο. Η Επίδαυρος έχει τρομερά πράγματα. Η Επίδαυρος... Ναι, αλλά πρέπει να πας, ξέρω εγώ, με τη βάρκα. Στην Επίδαυρο έχω βγάλει πτεραγκόπτους, πέλικους, έχω βγάλει τρομερά πράγματα, όχι με τη βάρκα, γιατί, snorkeling. Στην Νέα Επίδαυρο δεξιά, εκεί που έχει ένα σπήλαιο, ξέρεις τι έχει μέσα αυτό το σπήλαιο. Στην Νέα Επίδαυρο είναι, ναι. Πίσω στο σπήλαιο εκεί. Ναι, εκεί αυτό το σπήλαιο έχει 500 πράγματα. Ωραία, θα ξαναπώ και θα σου πω. Φουλ στα γυμνοβράχια, φουλ. Ωραία, ωραία. Πάντως εδώ είχε, πιο παλιά είχε πάρα πολλά αυτό που σου λέω. Είναι δηλαδή καμία σχέση. Εντάξει, τα χταπόδια περισσότερο έχουν να κάνουν με την περαλίευση. Ναι, ψάρια έχει αρκετά, δηλαδή βλέπω ψάρια διάφορα έτσι. Ναι. Όχι, όχι. Αλλά παλιά έβλεπα και εξιθίες πολλούς έχει. Ναι,
Έρχονται τα καλοκαίρια. Και σκυλόψαρα. Σκυλόψαρα έχει πολλά. Έχει και στα μέθανα από εκεί που έρχονται. Έχει εδώ πέρα διάφορα. Στα μέθανα πρόσφατα μου στείλανε μια φωτογραφία κάποιοι επιστήμονες στο αυτό το μισό λεπτό να το θυμηθώ, να σας πω ποιο πρόγραμμα είναι, που μου βγάλανε από τα μέθανα το γυμνοθόραξ Unicolor, τη Μουγκροσμέρνα, την οποία λέμε πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα και βρέθηκε στα μέθανα. Ο Σαρονικός, καλά να μην μιλήσουμε για την αρχαιότητα τι ήταν ο Σαρονικός. Όλη η Μεσόγειος ερχόταν και γεννούσε στο Σαρονικό. Όλη η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα. Ο Σαρονικός είναι ακόμα ένα κόσμημα και γενικά οι κλειστοί κόλποι, δηλαδή ο Κορινθιακός, ο Νότιος Εβοϊκός, ο Βόρειος Εβοϊκός, κρατάνε περίεργη, διαφορετική και πλούσια ζωή από ό,τι οι Κυκλάδες, ας πούμε. Να. Όχι, όχι, μένεις ένα μέρος που θα δεις πραγματάκια. Εντάξει. Θα ξαναπάω εκεί στο σπίτι μου. Θα δω. Αν έχεις απορίες, στείλε μου στο Facebook της Natura Graeca να σου πω τι είναι. Θα μας δώσεις το ακριβώς Natura Graeca. Ναι, Natura Graeca προφέρεται, αλλά επειδή είναι στα λατινικά, το α και το ε γίνεται, ξέρεις, Natura Graeca. Graeca, ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Μην ανησυχείς, θα τα στείλω σε σύνδεσμο πάλι στα email σήμερα, μόλις τελειώσουμε, όπως έκανα χθες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, κάντε ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις λέμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ίσως έχουν ερωτήσει πιο μετά, άμα είναι. Έγινε. Άμα έχει κάποιες ερώτησες, έστω και στο τέλος ή και αύριο, τις γράφετε, τις στέλνετε και τις στέλνω εγώ στον Δαβίδ, άμα είναι. Μου στέλνετε και απαντά, ό,τι θέλετε. Ό,τι θα ξέρω, δηλαδή, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ωραία. Είπαμε, Δαβίδ, σταματάς την ηχογράφηση πρώτα και μετά με κάνεις host. Έγινε.